Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Κι ίσως όλα τελικά να αλλάξουν ξαφνικά, 9 μήνες μετά. Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, μπήκα στον κοινό μας λογαριασμό και είδα τη μεταφορά ενός τρελού ποσού. Έκοψες επιταγή 150.000 ευρώ σε κάποιον Τζόνι Τρέντον. Τζόνι, την επόμενη φορά που θα μου πεις έστω και ένα αθώο ψεματάκι, έφυγα. Το καλοπλήρωσες τον Τζόνι, ε? Καλά είπαμε να το πάρει το κορίτσι, αλλά αυτό είναι σκουροκέρδη, ε? Το παράκανε. Θέλω τον κωδικό σου για το ίντερνετ. Απόψε θα ξεκαθαρίσουν όλα. Ποια όλα? Αν ο Ανδρέας έχει σχέση με το κύκλωμα. Και θα το μάθουμε σήμερα, τώρα. Έλα, λοιπόν, επειδή ξέρω ότι τα τσιράκια σου παρακολουθούν τη Δάφνη, θα ήθελα να μου πεις που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Στη φίλη της, τη Μάρθα. Ευχή σου μόνο, οι υποψίες που έχω να είναι ψεύτικες, να μην είναι. Δεν το πιστεύω. Βρήκες κάτι? Αυτός είναι, Μάρθα. Ο Ανδρέας είναι στο κύκλωμα. Κινδυνεύει. Το μικρό μου κινδυνεύει. Εντάξει, γιατρέ, αύριο στις 9.30 θα είμαι εκεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μετά την έκτρωση μπορώ να ταξιδέψω? Και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για πρώτη φορά ειλικρινά, εμείς οι δύο. Μην κουνηθείς. Δάφνη μου, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Σκάσε! Το παιδί μου κινδυνεύει. Πρέπει να το σώσω, πρέπει. Πώς μπόρεσες και σχεδίαζες τη δολοφονία μου, ενώ σε μένα φερόσουνα σαν να μην τρέχει τίποτα. Πώς το έκανες αυτό, πες μου! Αφού με έστειλες για εκτέλεση, φώναξες το όνομά μου, γιατί? Λέγε γιατί! Μίλα, λέγε, θέλω να μάθω τα πάντα για την εμπλοκή σου στη Ρετσουάν. Απ' την αρχή. Έλα μαμά, πώς είναι, τον έπεισες, θα γυρίσει? Ναι, καρδιά μου, με έπεισε. Πώς είσαι? Τώρα, ανάμεσα στις δύο γυναίκες της ζωής μου, το πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Κάτι δεν μου κολλάει. Γιατί δεν μπορώ να σε πιστέψω? Γιατί νιώθω πως κάτι μου κρύβεις? Τι μου λες δηλαδή? Πως παρασύρθηκες έτσι απλά, πως δεν ήξερες τι έκανες? Άλλο στη θέση μου ίσως να τα κατάφερνε, ίσως να κλειτώνω. Εγώ, από ό,τι φαίνεται, είμαι πολύ αδύναμος. Αφήθηκα στο ρεύμα. Με βαρέσυρε. Και δεν θα πήγαινα κόντρα ποτέ αν δεν... αν δεν σε ερωτευόμουν, Δάφνη, τόσο πολύ. Δεν με πείθεις. Τίποτα δεν επιβεβαιώνει αυτά που λες. Είσαι ακόμη ηχωμένος στο κύκλωμα μέχρι το λαιμό. Και οι άνθρωποι που πατούν επιπτωμάτων ούτε αλλάζουν ούτε ερωτεύονται. Είναι ανίκανοι να αγαπήσουν, είναι ανάπηροι συναισθηματικά. Εγώ άλλαξα όμως. Μου τη γιατρέψες εσύ αυτή την αναπηρία. Τι λες? Τι λες, Αντρέα, συνέχισες να με κοροϊδεύεις. Παρά λίγο να μου οδηγήσει το θάνατό μου, και αν δεν ανακάλυπτα ποιος πραγματικά είσαι, θα συνέχιζες να με παραμυθιάζεις. Ως πότε σκόπευες να το κάνεις αυτό, ε? Thank you.
αφού έρθει σε ρήξη με τον Αχιλέα, εδώ και καιρό. Με εκβιάζει συνέχεια με τη ζωή σου. Πες του μας κι αυτό. Σε έχω φέρει σε δύσκολη θέση, Αντρέα. Όχι, έτσι είναι. Άκουσε με λίγο, άκουσε. Έφτασε σε μένα, με κατάλαβες, επειδή αντέγραψα τα αρχαία της Red Swan. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Γιατί το έκανα αυτό όμως? Για να έχω ένα όπλο ενάντια στον πατέρα μου. Για να εξασφαλίσω ότι δεν πρόκειται να σε πειράξει ποτέ. Και υπάρχει μια ειρωνία ωραία σε αυτό. Η αγωνία μου για να σε ασφαλίσει ήταν και κατά δίκη μου. Και τώρα, το πιο σημαντικό. Κοίτα με. Πόσους έχεις σκοτώσει? Ένα. Μόνο έναν. Αυτόν που σε πυροβόλησε. Αν έχεις κενά, ρώτησε με. Οτιδήποτε, δεν έχω λόγο να σου κρύψω τίποτα πια. Να τα ξεκαθαρίσεις όλα μέσα σου. Δεν έχω άλλες απορίες για τη Red Swan. Μια εγκληματική οργάνωση ήταν. Αδίστακτοι άνθρωποι που πήραν κόσμο στο λαιμό τους για το χρήμα. Ναι, έτσι ακριβώς. Κι εγώ ένας από αυτούς. Δεν έχω κανένα λόγο να σου χρυσώσω το χάπι. Είπαμε μόνο αλήθειες. Ο πατέρας μου ως αρχηγός έδινε τις εντολές και εγώ σαν καλό πιονάκι τις εκτελούσα. Πώς μπορείς και είσαι τόσο ψυχρός? Καταστράφηκαν άνθρωποι, χάθηκαν ζωές. Ρωτάς αν είχα συνειδησιακά προβλήματα? Όχι. Όχι, δεν είχα. Και αν δεν σε γνώριζα, δεν θα ξύπναγε το συναίσθημα μέσα μου. Θα περίμενα ψυχρός εκτελεστής των εντολών του. Γιατί όμως? Για τα λεφτά? Όχι, όχι. Δεν με νοιάζουν λεφτά. Δεν μου λείψανε κιόλας. Για να πω την αλήθεια. Τότε γιατί? Ήθελα να αποδείξω στον πατέρα μου ότι αξίζω. Ότι μπορώ να γίνω σαν κι αυτόν. Και να τον ξεπεράσω. Ναι, ακούγεται γελίο ίσως, αλλά μεγάλωσα με αυτή την πίκρα μέσα μου. Μετά από όσα σου έκανε, ακόμη αποζητάς την αποδοχή του? Τι... Γιατί? Ακούγεται σαν να το θαυμάζεις. Όχι. Όχι. Δεν τον θαύμασα ποτέ. Να τον φτάσω ήθελα. Να βρεθώ ένα βήμα μπροστά του. Να τον ξεπέρασω. Είναι πολύ άρρωστο αυτό. Μου ζήτησες την αλήθεια. Σου τη λέω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Κάνε ό,τι νομίζεις. Δεν θα σε εμποδίσω. Κατάδωσέ με αν θέλεις. Ή να σου πω την αλήθεια μου, τράβα τη σκανδάλη. Να τελειώνουμε. Το πλοίο είναι γεμάτο. Τράβα.
τον κουράγιο, κοριτσάκι μου. Βρέστο, βρέστο, μη φοβάσαι. Άσε με. Δεν μ' αρέσει αυτό που σου κάνω. Όμως έχω ανάγκη τη δουλειά. Και φοβάμαι. Και για τη δική μου ζωή. Η παντοτινή αγάπη θα σε σώσει. Μη φοβάσαι. Άσε με. Κάνε το για μένα. Βρες το κουράγιο. Μη φοβάσαι. Τι θα κάνεις? Κανονικά πρέπει να πάω κατευθείαν στο Σερέτη. Απλά δεν είμαι σίγουρη ότι τα στοιχεία φτάνουν για να ενοχοποιήσουν τον Αχιλλέα. Και θέλω να πιαστούν όλα τα μεγάλα κεφάλια. Μόνο αυτό σε εμποδίζει. Αν ρωτάς αν πίστηκα για αυτά που μου είπες, εδώ είναι η απάντηση στο τραπέζι. Ναι. Δεν με νοιάζει να πληρώσω, να τιμωρηθώ για ό,τι έχω κάνει. Δεν ενδιαφέρει καθόλου. Το μόνο που θέλω είναι να σιγουρευτώ ότι δεν αμφιβάλλεις για την αγάπη μου. Ότι με πιστεύεις. Σε πιστεύω. Γι' αυτό το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Πρέπει να σκεφτώ να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Θέλω να μείνω μόνη μου. Σε παρακαλώ. Μη φύγεις από εδώ. Πλάκα κάνεις τώρα. Όχι. Για το δικό σου καλό, μείνε στο σπίτι μας. Αυτό τώρα τι είναι, καλυμμένη απειλή? Μου έχει βάλει να σε παρακολουθούν. Ναι, το ξέρω. Τους είδα. Ναι, νομίζει ότι είσαι έγκυος. Φαντάζεται ότι θα τα παρατήσεις όλα και θα μείνεις στο σπίτι. Όσο το πιστεύει αυτό, όλα καλά. Αν φύγεις από εδώ, θα του μπουν ψήλες στα αυτιά. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Άκουσε με. Μείνε εδώ. Θα φύγω εγώ. Δεν μπορώ να μείνω εδώ μέσα. Δεν αντέχω. Θα σκάσω. Άκουσε με. Σου υπόσχομαι ότι θα εξαφανιστώ. Δεν θα σε πιέσω. Για τίποτα. Θα περιμένω την ετοιμιγορία σου. Αλλά με τον πατέρα μου πρέπει να είσαι τριπλά προσεκτική. Δάφνη, μη φύγεις. Έλα, μη φύγεις. Μωρό μου. Καληνύχτα, Αντρέα. Τέρμα με τις βλακίες μου.
Σήμερα παίρνουμε να ηχογραφήσουμε το CD σου. Με τα δικά σου τραγούδια. Ωραία. Τι έχεις, τη χαίρεσαι? Ναι, βέβαια χαίρομαι. Ε, τότε τι έχεις? Σκέφτεσαι ακόμα την αντίδραση των γονιών μου για το γάμο μας. Αυτό είναι. Μην ανησυχείς, θα τους περάσει. Είμαι σίγουρος πως μόλις σε γνωρίσουν θα σε λατρέψουν. Σκέφτομαι να τους στείλω και ένα CD για να σε ακούσουν. Εγώ γιατί νιώθω ότι δεν είναι μόνο αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Τι παραπάνω να είναι? Δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Δεν έχουν περιέργεια να δουν με ποια ζει το μοναχοπέδι τους. Σίγουρα δεν μου κρύβεις κάτι. Τι να σου κρύβω? Δεν ξέρω. Σκέφτομαι ότι μπορεί να έχεις κάποια σχέση στην Αγγλία που την ήξεραν οι δικοί σου. Και ακόμα χειρότερο, ότι μπορεί να χώρισες από αυτήν για μένα και γι' αυτό να στράβωσα. Τζόνι, σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια. Το βρήκα? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και πώς είναι? Νίκησες. Σε λίγο θα είμαι εκεί. Οι γονείς μου ήθελαν να παντρευτώ την κόρη του κολλητού τους. Όμως εγώ δεν δέχτηκα ποτέ. Και ούτε τους το ξέκοψες, φαντάζομαι. Δεν δίνω εξηγήσεις. Δεν είμαι κανένας έφηβος για να μπλέκονται στη ζωή μου. Ναι, αλλά εσύ μου είχες πει ότι είναι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Και ξαφνικά μου τους παρουσιάζεις κολλημένους. Να θέλουν να σε παντρέψουν με προξενιό. Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι κάπως αψυχολόγητο όλο αυτό. Τώρα τι σημασία έχει? Εμένα παντρεύτηκες, όχι αυτούς. Δεν είναι έτσι. Είναι η οικογένειά σου. Ενδιαφέρομαι για το πώς με βλέπουν. Πρώτα απ' όλα, είναι μακριά. Και δεύτερον, όλα αυτά είναι προσωρινά. Μόλις σε γνωρίσουν θα τους μαγεύσεις. Όπως έκανες και με το γιο τους. Μόνο λίγος χρόνος χρειάζεται. Ε? Έλα, τώρα σταματήσουμε αυτή την ηλίθια κουβέντα. Εσύ αν ήσουν στη θέση μου, τι θα σκεφτώσω? Τώρα τι κάνουμε, μου λες? Αντί να καθόμαστε να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, τα όνειρά μας, χαλιόμαστε για τις συντηρητικούρες των γονιών μου. Ναι, κι εγώ αυτό θέλω. Να προχωρήσουμε. Τότε γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί δεν ξέρω. Έχω συνέχεια την εντύπωση ότι κάτι μου κρύβεις. Ότι δεν μου τα έχεις πει όλα για τη ζωή σου. Στορκίζομαι. Δεν σου έχω κρύψει τίποτα. Πώς μπόρεσες και σχεδίαζες τη δολοφονία μου, ενώ σε μένα φερόσουν σαν να μην τρέχει τίποτα? Πώς το έκανες αυτό, πες μου? Ωραία αγάπη, σε ευχαριστώ. Βάζεις να με σκοτώσουν μπροστά στα μάτια σου. Δεν ξέρω πώς να κινηθώ. Είμαι σε μεγάλο αδιέξοδος, ελαφρυντικά κι αν έχει ο Αντρέας. Πώς μπορώ να μην κάνω τίποτα? Δηλαδή σε έπεισε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή τον χειραγωγούσε ο πατέρας του? Γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Μάλιστα. Εξακολουθείς να τον φοβάσαι? Όχι.
Άλλο με απασχολεί τώρα. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για τον Αχιλλέα. Και φοβάμαι ότι θα την πληρώσει ο Αντρέας, θα μπει φυλακή και ο Αχιλλέας θα τη βγάλει καθαρή. Διόλου απίθανο. Μάρθα, βοήθησέ με. Τι θα κάνω? Τι πρέπει να κάνεις ή τι θες να κάνεις? Δεν ξέρω. Το μυαλό μου τα έχει χάσει, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ξέρω εγώ. Καταρχήν θα πέσεις για ύπνο. Να καθαρίσεις το μυαλό σου. Εντάξει, και μετά τα ξαναλέμε. Όχι. Όχι, δεν μπορώ. Το κεφάλι μου γυρίζει σαν τρελό. Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αποφασίσω άμεσα. Κοριτσάκι, τέρμα η κουβέντα. Έλα. Έλα, 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 έλα. Ξάπλωσε. Ξάπλωσε και μη σε νοιάζει. Αν δεν μπορέσει να κοιμηθείς, θα σου δώσω εγώ ένα χάπι. Εντάξει. Έλα. Δηλαδή, ότι θα σε αφήναμε να μας ξεφορτωθείς έτσι απλά. Δεν μας ξέρεις καλά, μάνα και κόρη. Ακόμα δεν πάτησε το πόδι μου, αρχίζαμε τις γκρινιές. Θα ακούσεις κι άλλα. Πού πήγες να μας την κάνεις σαν τον κλέφτη? Εντάξει, τώρα είμαι εδώ. Σιγά που θα σε αφήναμε να τα βροντίξεις έτσι απλά. Ότι τι δηλαδή? Η αρρώστια είναι πιο καπάτσα από εμάς. Μάτα γιο μου, μ' αρέσει ο τσαμπουκάς σου. Αλλά σήμερα θέλω να περάσουμε σαν οικογένεια. Πες μου τα νέα σου. Για το σχολείο, πες μου πώς πάνε τα πράγματα. Τόσο καλά. Σκοπεύεις να το κάψουμε δηλαδή? Τι προτιμάς, θες να δούμε κανένα ταινιάκι, να πάμε κάνα popcorn, να ακούσουμε μουσική, να μαγειρέψουμε, τι θες? Το δικό σου γυρίσμα γιορτάζουμε, τα δικά σου χατήρια θα κάνουμε. Οι επιθυμίες σου είναι διαταγές. Εγώ θέλω να κάνουμε κάτι και οι τρεις μας, σαν οικογένεια. Οτιδήποτε. Ό,τι κοροϊδεύω στη σκηνή δηλαδή. Κατάλαβες, κοροϊδεύω τις ευτυχισμένες οικογένειες, γιατί ζήλευα. Έτσι φαίνεται. Θα μου κάνεις τη χάρη? Φυσικά. Και όχι μόνο για απόψε. Για πολλά βράδια. Όρεξη να έχεις. Θα σου λέω τα νέα μου από το πανεπιστήμιο. Όταν με το καλό μπω. Τα νέα μου από τους γκόμενους. Όταν πρώτο ο Θεός αποκτήσω. Γιατί θα είμαστε για πολλά χρόνια ακόμα μαζί. Έτσι δεν είναι, μάμα? Του είπες? Περίμενε, αγάπη μου, έχουμε χρόνο ακόμα. Τι να μου πει? Βρήκες δότη. Τι εννοείς? Τον έχεις μπροστά σου. Θα γίνω εγώ η δότρια. Για το μόσχευμα που χρειάζεσαι. Ευχαριστώ, μωρό μου, δεν πεινάω. Καφέ όμως, θα πιείς? Όχι, όχι, ήπια πριν σηκωθείς. Ναι. Έλα, Κατιά. Κοίτα, κατάφερα το Μάνο να επιστρέψει στην Κύπρο. Είναι εδώ μαζί μου στο σπίτι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο σου που τον έφερες εδώ. Του μίλησες για τη μεταμόσχευση? Όχι, δεν θέλει να το συζητήσει. Δεν πειράζει. Τώρα που θα είστε μαζί, μπορεί να αλλάξει γνώμη. Εντάξει, θα δούμε. Τέλος πάντων, θα σε κλείσω τώρα γιατί σε πήρα κρυφά. Απλά για να σε ενημερώσω. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε, ήρθε ο Μάνος Κύπρο?
Ναι, γύρισαν με τη Μαρίνα. Ωραία, τέλεια. Άρα δεν θα χρειαστεί να πας Αθήνα. Μαρία, στο είπα και την προηγούμενη φορά και δεν το κατάλαβες. Δεν έχει να κάνει ο Μάνος με το γεγονός ότι θέλω να πάω στην Αθήνα. Χρειάζομαι λίγη απόσταση για να δω... για να καταλάβω πού πάει η σχέση μας. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έλα, σε παρακαλώ, να το συζητήσουμε λίγο ήρεμα, λίγο λογικά, να καταλήξουμε κάπου. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Έχω δουλειά και πρέπει να φύγω. Και δεν μπορεί να περιμένει. Είναι πολύ σημαντικό ραντεβού. Πιο σημαντικό από τη σχέση μας, δηλαδή. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να αργήσω. Θα τα πούμε μετά. Σε παρακαλώ, μείνε να το συζητήσουμε. Πες απλά, θα αργήσεις. Δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω. Κατάλαβα, δεν έχουμε να πούμε και πολλά πια. Καλά το έλεγα πως αυτή η φωνή θα απογειώσει τα τραγούδια μου. Τι κάνεις εδώ μέσα, ρε, έχεις τρελαθεί τελείως. Θέλω να γνωρίσω την ερμηνεύτριά μου, να μου πει και τη γνώμη της για τα τραγούδια. Ρε, εσύ με τα καλά σου, δεν είπαμε αυτά, τα έχω αναλάβει εγώ. Έλα, έφυγες, έφυγες. Δεν πάω πουθενά, δεν γνωρίσω το κορίτσι. Εξαφανίσου από εδώ μέσα τώρα. Λοιπόν, περίμενε με σε μία ώρα δίπλα στο καφέ, θα σου έχω μία, εντάξει. Έτσι και με στήσεις την έκανες. Θα ξανάρθω και αυτή τη φορά θα τα μάθει όλα η μικρή. Έλα, έλα, φύγε, φύγε, φύγε. Κανόνισε. Such a lonely day. Should it exist? It's a day that I'll never meet. Έλα, χαρά. Πρέπει να κάνεις κάτι με τον τύπο που σου είπα. Such a lonely day. Έχει ξεφύγει, θα τα καταστρέψει όλα. Μπούκαρε στην πρόβα και απειλούσε ότι θα μιλήσει. The most loneliest day of my life. Πάντως δεν σου το είχαμε την κουζίνα. Φτιάξω ολόκληρο κέικ. Μπράβο. Μην αποφεύγεις το θέμα με τη μεταμόσχευση. Θα το λύσουμε τώρα αυτό. Εσά. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Ναι, πρόσεξε καλά όμως τι θα πεις. Από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα, κατάλαβα ότι είσαι ένα πολύ χαρισματικό πλάσμα. Γεμάτο καλοσύνη. Ναι, είναι αλήθεια. Το έχω αυτό. Και είμαι πολύ περήφανος για σένα. Και μόνο που θέλησες να γίνεις δότρια, με συγκίνησες πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να το δεχτώ. Το έχω ξεκαθαρίσει στη Μαρίνα, το ξεκαθαρίζω και σε σένα. Λοιπόν, άκου. Το σκέφτηκα πολύ, το έψαξα. Και είδα ότι η κίνδυνη για μένα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και θέλω να το κάνω με όλη μου την καρδιά. Θα είναι σαν δώρο να μπορέσω να σε στηρίξω. Και δεν έχω κανένα ενδιασμό. Ωραία. Θα σου πω και ένα τελευταίο για να το κλείσουμε το θέμα. Ένα παιδί μπορεί να ζήσει χωρίς το γονιό του. Ένας γονιός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το παιδί του. Ακόμα και 1% να ήταν οι πιθανότητες να πάθεις κάτι, πάλι δεν θα το δεχόμουν. Λοιπόν, δεν μπορώ να σε καταλάβω πραγματικά. Γι' αυτό δεν ήρθες στην Κύπρο. Να με βρεις και να μου ζητήσεις να σε βοηθήσω. Τώρα τι άλλαξε? Τότε εγώ μην πίστευα ότι οι άνθρωποι γύρω μου είναι για να ικανοποιούν τις ανάγκες μου. Δεν είχα υπολογίσει κάτι όμως. Τι? Παρόλα αυτά που νόμιζα για μένα, τελικά. Είμαι ικανός να αγαπήσω. Να αγαπήσω βαθιά. Και όπως αγαπάει πραγματικά δεν ρισκάρει με τίποτα. Να το δοκιμάσω. Τι ώρα είναι η επόμενη επέμβαση? Σε μισή ώρα με την κυρία Δρακάκη. Ωραία, ειδοποίησε την αυτή αργότερα. Δεν θα τελειώσει σε λιγότερο από μία ώρα.
Ελάτε συνδεθεί με το προσωπικό φωνοκιβώτιο του συνδρομητή που καλέσατε. Χαίρομαι που δεν εξάντλησες το χρόνο που σου έδωσα και ήρθες αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις χάσει τελείως τα λογικά σου και εξακολουθείς να ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον σου. Ναι. Την κυρία Δρακάκη, παρακαλώ. Μόλις έφυγε. Αχ, δεν την πρόλαβα. Παίρνω στο κινητό της και είναι κλειστό. Είναι για το ραντεβού της? Ναι, δυστυχώς ο γιατρός έχει εκτακτό χειρουργείο και θα καθυστερήσει το δικό της για καμιά ώρα. Αν μπορείτε, ενημερώστε την κι εσείς. Από πού παίρνετε? Από το γυναικολογικό ιατρείο της κυρίας Μαρκάτου. Για τι είδους επέμβαση πρόκειται? Είπατε για χειρουργείο. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Αν μείνουμε όμως μαζί, όπως καταλαβαίνεις, η σχέση μας περνάει σε μια άλλη διάσταση. Γίνεται πιο σοβαρή. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Είσαι έτοιμος για αυτές τις αλλαγές? Δεν ξέρω για τι αλλαγές εννοείς. Αν εννοείς οικογένεια. Ναι. Με νίκησες. Πράγματι, ανάμεσα στη Δάφνη και τη Μάρθα, η επιλογή ήταν εύκολη. Αυτό υπέθεσα κι εγώ. Μη βιάζεσαι όμως να χαρείς. Δεν θέλω ούτε να σε βλέπω, ούτε να σε ακούω. Δεν κατάλαβες. Τους όρους εγώ τους βάζω. Η παρουσία μου εδώ μέσα θα είναι διακοσμητική. Φρόντισε να συνηθίσεις αυτό. Διακοσμητικά είναι γεμάτο το σπίτι, δεν χρειάζομαι άλλα. Εγώ θέλω τον άντρα που είχα παλιά. Ένα σύζυγο ζεστό, που να με στηρίζει, να με προσέχει και να μου φέρεται με αγάπη. Η αγάπη κερδίζεται, δεν εκβιάζεται. Δεν με ακούς. Όλα θα γίνουν όπως παλιά. Μη μ' αγγίζεις. Είμαι σίγουρη ότι η αγάπη για την κόρη σου θα σε συνεφέρει. Σταμάτα να μου το κοπανάς. Είμαι εδώ, αρκέσου σε αυτό. Μη με προκαλείς. Όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Θα το δεις. Άλλωστε δεν σου βάζω και τίποτα δύσκολο. Έχεις ξαναβρεθεί στην ίδια θέση. Το έχεις ξαναζήσει αυτό. Παλιά. Είμαι εδώ. Δεν σου αρκεί. Τι άλλο θέλεις? Παράτα με. Προς το παρόν σε αφήνω. Ήσουν υπέροχη. Ποιος ήταν ο τύπος που μπήκε μέσα? Μαλώνατε. Ένας βλάκας, μωρή, μη δίνει σημασία. Ναι, ένας βλάκας. Και πώς βρέθηκε εδώ ένας βλάκας? Πού να ξέρω εγώ, τώρα για αυτό θα μιλάμε. Συγγνώμη που σε είδα να τον πετάς έξω. Τι ήθελε? Ένας θαυμαστής σου ήτανε. Μπούκαρε εδώ μέσα και απαιτούσε να σταματήσει η πρόβα για να σου μιλήσει. Ήθελε αυτόγραφο. Πλάκα μου κάνεις. Και πού ήξερε ότι γράφουμε σήμερα? Έλα ντε, και εγώ απορώ. Πού ήξερα ότι σήμερα ηχογραφούσαμε και πώς έφτασε και μέχρι εδώ πέρα? Πάντως δεν χρειαζόταν να το φερθείς έτσι. Ακόμα και να ήθελα να μου μιλήσει, δεν θα χαλούσε ο κόσμος. Πρόβα έκανα. Εδώ είναι χώρος δουλειάς. Δεν μπορεί να μπαίνει εδώ μέσα το κάθε ψυχάκι. Εσύ δεν είσαι εξοικειωμένη με αυτά, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι στους θαυμαστές δεν δίνουμε αέρα.
Μάλλον είμαι στην τσίτα και ό,τι βλέπω το παρεξηγώ. Εγώ θέλω να νιώθεις ελεύθερη. Να μην φοβάσαι και να μου λες ό,τι σε απασχολεί. Εντάξει? Τι έγινε? Κοιμήθηκες λίγο? Ναι, λιγάκι. Αλλά τώρα με έχει πιάσει πάλι το άγχος. Είναι πολύ κρίσιμη η απόφαση που έχω να πάρω, Μαρθά. Δεν θα επηρεάσει μόνο τη ζωή μου και του Αντρέα, αλλά και του Αχιλλέα και ποιος ξέρει πόσον άλλον. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεσαι έναν καφέ. Και μετά χρειάζεσαι χρόνο. Χωρίς σκέψεις και προβληματισμούς. Να καθαρίσεις το μυαλό σου, να κοπάσει όλη αυτή η τρικυμία μέσα σου. Και μετά θα δούμε. Θα δούμε. Με έχει πιάσει απλά αυτός ο κόμπος στο στομάχι, σκέφτομαι συνέχεια. Αγάπη μου, αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται έτσι. Πρέπει να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις για να δεις τι θέλεις πραγματικά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι αδύνατο το κεφάλι μου. Πάει να σπάσει, έχει τρελαθεί. Ωραία, πήγαινε στο μπάνιο. Ρίξε λίγο νερό στο πρόσωπό σου, πιάσε τον καφέ σου και μετά άλλοι μαζί μου να πάμε κάπου. Πού? Κάπου που θα σε βοηθήσει να ξεχαστείς. Θα δεις, είμαι σίγουρη. Με εμπιστεύεσαι ή δεν με εμπιστεύεσαι? Ρε Μάρθα, δεν έχω χρόνο. Πρέπει να πάρω μια απόφαση άμεσα. Δεν σου μιλάει αυτή τη στιγμή η φίλη σου, αλλά η θεραπεύτριά σου. Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείς να πάρεις καμία απολύτως απόφαση. Αν το κάνεις, θα είναι λάθος. Δεν καταλαβαίνεις. Τα γεγονότα τρέχουν, Μάρθα. Δεν κυνηγάω μόνο εγώ αυτή την υπόθεση. Με κυνηγάει και αυτή και κινδυνεύω. Πρέπει να πάρω μία απόφαση και πρέπει να γίνει τώρα. Λυπάμαι, αλλά δεν έχεις επιλογή. Θα με ακολουθήσεις θες δε θες. Θα πάρεις το χρόνο σου και θα αποφασίσεις όταν θα είσαι πραγματικά έτοιμη. Έλα. Ναι. Πώς είναι η μέλουσα μανούλα? Είναι μια χαρά. Έτοιμη να αφοσιωθεί στο καινούριο της ρόλο, αφού σκέφτεται από τώρα να φύγει από την υπηρεσία. Του κουβεντιάζει να πάρει άδεια πολύ σύντομα. Με κοίταξε να είναι επάπειρον και να την πάρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σήμερα ή δυνατόν. Ήδη τους βιασύνει, έγινε κάτι? Έγινε ότι θα μαζευτούν κάτι μεγάλα κεφάλια της Red Fan. Να τακτοποιήσουμε κάποιες εκκρεμότητες. Δεν θέλω να έχω την ύφη μου στα πόδια μου, καταλαβες. Και είναι ανάγκη να γίνει αυτό τώρα? Συγγνώμη. Γιατί να μην γίνει? Απλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει φύγει η Δάφνη από την υπηρεσία, όχι τίποτα άλλο. Προϊστάμαι ενόστιση, σε αγόρι μου. Στο χέρι σου να τη δώσει μια άδεια. Έλα. Ναι, αλλά δεν θέλω να υποπτευθεί κάτι. Δεν το καταλαβαίνεις? Να μην φανεί ότι βιάζομαι να τη δώσω άδεια. Παιδί μου είναι έγκυος. Είναι παράλογο να ανησυχείς για το παιδί σου? Θα γίνεις πατέρας για πρώτη φορά, ήδη χάσατε ένα μωρό. Τι πιο φυσικό να της δώσει μια άδεια εγκυμοσύνης εκεί πέρα να σηκωθεί να φύγει? Τι να πω, δεν ξέρω. Να μην πεις τίποτα, πουλάκι μου. Να το κάνεις. Ναι. Πώς δεν το κατάλαβα τόσο καιρό? Τόσες κουβέντες κάναμε, τόσες αδιαθεσίες είχες κι εγώ στην κοσμάρα μου. Άρε Κάτια, άρε Κάτια. Προσπαθούσες να δεις τι θέλω κι εγώ. Ήταν σαν να σου έλεγα να το ρίξεις. Ο Γιώργος Θάνου. Ναι. Σε ποιες? Εγώ είμαι ο καλός σου άγγελος. Δηλαδή? Δηλαδή ο Τζόνι δεν θα έρθει. Έστειλε εμένα στη θέση του. Ωραία λοιπόν, αφού σε στείλω Τζόνι, πες του... Όχι, δεν καταλαβες. Μαζί θα μιλήσουμε. Έχω να σου κάνω μια προσφορά που δύσκολα θα αρνηθείς. Προσφορά? Ναι. Λοιπόν. Βλέπεις αυτό εδώ το ποσό? Μπορεί να γίνει δικό σου αν σταματήσεις να ενοχλείς τον Τζόνι με τα τραγούδια σου. Δεν μου τα λες καλά. Τι με πέρασες? Δεν ξέρω. Φαίνεσαι έξυπνος πάντως. Ακούμε λίγο.
Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Δεν ξεπουλάω τα τραγούδια μου όσα λεφτά και μου δώσω. Μη βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν είπα. Τόσα χρόνια παιδεύομαι να τα βγάλω. Δεν ξεπουλάω όσα και μου τάξω. Δεν σου ζητάω να ξεπουλήσεις τα τραγούδια σου. Τότε τι ζητάς? Με αυτό το ποσό που βλέπεις εδώ, μπορείς να εξασφαλίσεις όποια δισκογραφική θέλεις και να πληρώσεις και την πρώτη φίρμα να στα πει. Όχι το κοριτσάκι της μίας επιτυχίουλας που δεν έχει βγάλει το CD. Κοίτα, μην το πολύ σκέφτεσαι, γιατί μπορεί να μετανιώσω. Τα θέλεις ή όχι? Okay. Ελπίζω να κατάλαβες τη συμφωνία μας. Ναι, εντάξει. Όχι εντάξει. Μην τολμήσεις να ενοχλήσεις ξανά τον Τζόνι και τη γυναίκα του και μην κάνεις καμιά βλακεία, γιατί θα το μετανιώσεις. Και τώρα μου το λέτε, δεν μπορούσατε να με ειδοποιήσετε πιο πριν? Λυπάμαι, σας έψαχνα. Είχατε το κινητό σας κλειστό και από το σπίτι είχατε μόλις φύγει. Πήρατε τηλέφωνο στο σπίτι? Πότε, με ποιον μιλήσατε? Με έναν κύριο. Δεν θα αργήσει ο γιατρός. Θα μπείτε σε λίγο χειρουργία, θα πάω να σας ετοιμάσω. Για να ξεφύγεις λίγο από το πρόβλημα, να σε απασχολήσει κάτι άλλο. Ναι, αλλά δεν είμαι καλή παρέα. Η Ελπίδα πρέπει να βλέπει χαρούμενες φάτσες, όχι εμένα που είμαι σαν να με πάτησε το τρένο. Η Ελπίδα θα χαρεί πολύ να σε δει. Και θα χαρείς κι εσύ. Πίστεψέ με, η μικρή έχει κάνει φοβερή πρόοδο. Τελικά γίνονται και θαύματα. Είδες, ήδη νιώθεις καλύτερα. Φτάνει να βλέπεις τη θετική πλευρά της ζωής. Κοίτα, ξέρω, σου έπεσαν πολλά μαζεμένα. Αλλά πίστεψέ με, εκεί που φαίνονται όλα μαύρα, γίνεται κάτι και χαμογελάς ξανά. Τι θα κάνω χωρίς εσένα, μου λες? Θα τα κατάφερνες εξίσου καλά και μόνη σου. Σε λίγο θα ανοιχτώσει. Έλα, πάμε, πες το κι εσύ. Σε λίγο θα ανοιχτώσει. Ας περιμένουμε καλύτερα να τελειώσουν το μάθημα. Πάμε να δούμε λίγο τη Φωτεινή. Απίστευτο μου φαίνεται ότι συλλαβείς, δεν το πιστεύω. Κάθε φορά που με λέει μαμά, βάζω τα κλάματα. Δεν το πιστεύω. Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Πρέπει να τη σώσω. Ηρέμησε, Φωτεινή μου. Ηρέμησε. Πρέπει να τη σώσω. Ηρέμησε. Πρέπει. Μια στιγμή, μια στιγμή. Τι κάνετε, πρέπει να γυρίσω στη βαρδιά μου. Δεν θα πας πουθενά. Πρώτα θα πούμε δύο κουβέντες με τη διευθύντρια. Γιατί έχετε ξεχάσει ποια είναι η δουλειά σας εδώ μέσα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, περάστε έξω. Απαγορεύονται επισκέψεις. Και επιτρέπετε να δένετε τις ασθενείς? Είναι δυνατόν? Πάμε, θα το λύσουμε αμέσως τώρα αυτό. Έλα. Βοήθησέ με. Το κοριτσάκι μου κινδυνεύει. Πρέπει να το σώσω. Πρέπει να πάω κοντά του. Ηρέμησε, Φωτεινή μου. Σε λίγο θα έρθουν να σε λύσουν. Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Θα προλάβω. Κινδυνεύει, σου λέω. Αυτός που αγαπάει θα της κάνει κακό. Όπως εμένα. Κινδυνεύει, σου λέω. Πρέπει να τη σώσω. Πού είναι το κοριτσάκι σου, ξέρεις? Κοντά. Πολύ κοντά. Είχε τα μάτια σου μαύρα σαν κάρβουνα. Όταν χαιρόταν, το βλέμμα της γελούσε. Από ποιον θες να την προστατεύσεις? Από αυτόν που αγαπάει. Η παντοτινή αγάπη θα μας γλιτώσει. Ποιον φοβάσαι, Φωτεινή? Σαν να με κοιτάει. Κινδυνεύει. Πρέπει να τη σώσω. Όχι, όχι.
μην του κάνετε κακό. Μην το πειράξετε. Σας παρακαλώ. Πρέπει να προλάβω πριν. Πριν. Μικρές στιγμές ευτυχίας. Τελικά νομίζω ήμουν πολύ βλάκας και πολύ δουλός που ήθελα να μου τη στήριζω. Δεν μιλάς και πολύ έξυπνο. Έξυπνος δεν ξέρω. Ξέρω κέφαλος όμως σίγουρα. Έκανες τα πάντα για να σε μισήσω και απέτυχες. Γιατί όταν με πλήγωσες εγώ ακόμη σε αγαπούσα. Είσαι και λίγο μαζοχίστρια. Μέχρι με άλλη γυναίκα με είδες και δεν έβαζε μυαλό. Σκέφτηκες πως θα ένιωθα μετά. Δεν θα ήταν κρίμα να χάσουμε όλες αυτές τις στιγμές με την κόρη μας. Τι σημασία έχει πόσο θα κρατήσει. Το σημαντικό είναι να τη ζεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τώρα που σε έχω στην αγκαλιά μου το καταλαβαίνω. Ακόμα και αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει. Μπορείς να μην το σκέφτεσαι συνέχεια. Λες, άμα διώξω τη σκέψη μου, περάσει. Δυστυχώς δεν με αφήνει το σώμα μου το ίδιο. Να το ξεχάσω. Μανώ, πρέπει να μιλήσουμε για την Έλσα. Το παιδί επιμένει για την Έλσα. Ας επιμένει. Εγώ δεν αλλάζω. Ξέρω πως σε βασανίζω όλο αυτό, το βλέπω, αλλά... δεν μπορώ. Δεν είναι τόσο εύκολο, σ' αγαπάω. Το παιδί όμως είναι πάνω απ' όλα. Και δεν θα την αφήσω να μπει σε αυτή την περιπέτεια. Πάει κάπου το μυαλό σου, πως μπορεί να μην είναι του Κυριάκου. Ούτε να το ξεστομίσω δεν θέλω. Τι μπορώ να κάνω, κόρη μου, ξέρεις κάποιον τρόπο? Ένας είναι ο τρόπος. Test DNA. Μόλις έμαθα για την έκτρωση, δεν το σκέφτηκα ούτε λεπτό. Έτρεξα να σε προλάβω να μην το κάνεις. Ποια είναι η τιμωρία? Δεν μου φτάνει να τιμωρηθείς μόνο εσύ. Αποφάσισα ότι θέλω να βάλω στο χέρι τον πατέρα σου. Φυσικά, δεν θα σε αφήσω να ξεφύγεις έτσι. Η Δάφνη είναι έγκυος. Ο γιος σου σου έκανε πλάκα. Ο Ανδρέας σε κορόιδεψε. Τι στοιχεία έχεις εναντίον του Αχιλλέα που μπορεί να τον κάψουν? Μια συνάντηση με όλα τα μεγάλα στελέχη του κυκλώματος. Κανονίσαμε να βρεθούν εδώ στην Κύπρο σε μερικές μέρες. Όλα τα κεφάλια εδώ? Ναι. Αλλαγή πλεύσης, Βίκτορα. Δεν θα συζητούμε στην Κύπρο τελικά. Ενημέρωσε και τους υπόλοιπους. Το σκέφτηκα πολύ, αλλά δεν πρέπει να συνεχίσουμε άλλο. Μπορεί να μην χάσεις την ελευθερία σου, αλλά θα χάσεις εμένα. Ο γάμος μας πέθανε, το έχεις καταλάβει, πιστεύω. Με το που ξεμπερδέψουμε από όλα αυτά, θέλω διαζύγιο.